Στην καρδιά της πολυσύχναστης Αθήνας, ανάμεσα στον καπνό των σουβλακοπολίων και τη βαβούρα των ποδηλάτων, άνθησε μια αγάπη σαν την ανθισμένη μπουκαμβίλια στις ροζ στεγασίες της Σαντορίνης. Η Έλενα, μια αρχιτέκτονας με μάτια πράσινα σαν την ελιά και φιλοσοφικό πνεύμα, σχεδίαζε την ανακατασκευή ενός παλιού κτηρίου. Ο Ταρίκ, ένας νεαρός πρόσφυγας με βλέμμα ζεστό σαν την έρημο και καρδιά γεμάτη ιστορίες, την βοήθησε να κουβαλήσει βαριά υλικά. Το χαμόγελό του την άγγιξε σαν η ζέστη του μεσημεριού. Εκείνη την ημέρα, ξεκίνησε μια φιλία γεφυρώνοντας ποταμούς πολιτισμών. Εξερευνούσαν μαζί τα μυστικά της πόλης, μοιράζονταν όνειρα κάτω από τον έναστρο ουρανό και γελούσαν με τις διαφορετικές τους συνήθειες. Η Έλενα έμαθε για την ομορφιά της ερήμου μέσα από τις αφηγήσεις του Ταρίκ, τα λόγια του να ζωγραφίζουν εικόνες σαν αραβουργήματα. Ο Ταρίκ είδε την Αθήνα με καινούρια μάτια μέσα από τα σχέδια της Έλενας, εμπνευσμένος από την δημιουργική της οπτική. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν σκληρή σαν τσιμέντο. Η Έλενα είχε μια ζωή και καριέρα που την κρατούσε στην Ελλάδα. Ο Ταρίκ ονειρευόταν μια καλύτερη ζωή για την οικογένειά του, κάπου μακριά. Ο αποχωρισμός τους ήταν σιωπή βαθιά σαν η νύχτα και αποχαιρετισμός γραμμένος σε αραβικά καγραφεία, καλαγράφια. Τα χρόνια πέρασαν, γεμάτα με δουλειά και μνήμες. Μια μέρα, η Έλενα βρέθηκε σε ένα διεθνές συνέδριο αρχιτεκτονικής, στη μακρινή χώρα του Ταρίκ. Εκεί, ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, είδε το χαμόγελό του να λάμπει σαν η αραβική νύχτα. Ο Ταρίκ, έχοντας πλέον χτίσει μια νέα ζωή, περίμενε να τη συναντήσει κρατώντας ένα μικρό μοντέλο του ανακατασκευασμένου κτηρίου της Αθήνας, φτιαγμένο από άμμο της ερήμου. Η αγάπη τους, σαν την άμμο που διαμορφώνεται από τον άνεμο, είχε μεταμορφωθεί με τον χρόνο, πιο δυνατή, πιο όρημη. Μαζί, ξεκίνησαν ένα νέο κεφάλαιο, χτίζοντας γεφύρες ανάμεσα σε πολιτισμούς με την αρχιτεκτονική της Έλενας και τις ιστορίες του Ταρίκ να τους συντροφεύουν για πάντα.